Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε και με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε μέσα στο 2011, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν εγκρίθηκαν από το αντίστοιχο περιφερειακό συμβούλιο η εκτέλεση των αυθυποστασιών, που ουσιαστικά είναι οι εργολαβίες μέσα από τις οποίες ο Δήμος με το προσωπικό του κάνει αποκατάσταση στα οδοστρώματα. Σήμερα που μιλάμε, είμαστε σε μια φάση που ακόμα περιμένουμε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Το θέμα με τις αυθυποστασίες είναι κάτι που έχει γίνει ακόμα πιο σύνθετο, γιατί θα είναι ουσιαστικά μια εντός εισαγωγικών όρος, είναι λίγο αδόκιμο, σύμπραξη μεταξύ του Δήμου, ο οποίος Δήμος μας είπαν ότι θα βάζει τα υλικά, και μιας διαδικασίας μέσω του ΟΑΕΔ για τους τεχνίτες που θα προσληφθούν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, δεν υπάρχει στο Δήμο η δυνατότητα να προβεί σε προμήθεια υλικών. Άρα λοιπόν τα βήματα είναι να περιμένουμε την έγκριση του προϋπολογισμού και από εκεί και πέρα εμείς σαν Δήμος να βγάλουμε στον αέρα άμεσα τις μελέτες που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αντίστοιχων υλικών. Εκεί όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, και αυτό το λέω γιατί εκείνο που προσπαθούμε εμείς σήμερα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι να μπορέσουμε να δούμε πώς τελικά θα λειτουργήσει το θέμα των αυθυποστασιών για το 2012. Εκείνο που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι απλά να επουλώνουμε με λίγο 3α τα προβλήματα που υπάρχουν στα οδοστρώματα. Το γνωρίζουμε όλοι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον και οι βροχοπτώσεις, το καταλαβαίνετε, το επιτείνουν ακόμα περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα και η κεντρική εξουσία θα αποφασίσει τουλάχιστον τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα γίνει αυτή η διαδικασία. Μιλώντας ανοιχτά, επειδή ακούγονται πολλά και το γνωρίζετε αυτό, έχει τα χρήματα ο Δήμος Κορινθίου για να κάνει αυτές τις... Δεν είναι θέμα χρημάτων. Ο Δήμος Κορινθίου έχει τα χρήματα. Οι αντίστοιχες προμήθειες έχουν προβληθεί μέσα στον προϋπολογισμό του 2012. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν προβλεφθεί, έτσι, έχουν αντιστοιχιστεί, αν θέλετε, υπάρχει μια αντιστοιχία ως προς τα έσοδα του Δήμου. Τα χρήματα υπάρχουν. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία πλέον θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Πάντως, γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές στην ουσία απομονωμένες στο Δήμο Κορινθίων. Εντάξει, τώρα το απομονωμένες είναι λίγο. Το απομονωμένες είναι λίγο υπερβολικό. Είναι μια διαδικασία, σας το ξανάπα πάλι, ξέρω τους δρόμους και στην Ιωνία και γενικότερα μέσα στην Νεάπολη, που κάθε 3 και 5 πηγαίνουμε και ρίχνουμε 3α, έτσι ώστε να κάνουμε πούλους των λάκων. Γιατί πρέπει να γίνει κάτι μόνο. Σήμερα που μιλάμε, αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Για να μην λέμε και πράγματα τα οποία ακριβώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Θα περιμένουμε τον προϋπολογισμό μας. Εμείς, η δική μας δέσμευση και η δική μου προσωπικά είναι άμεσα να βγουν οι προμήθειες των υλικών στον αέρα, σαν μελέτες να γίνουν δημοπρασίες. Αλλά από εκεί και πέρα, το ξαναλέω πάλι, υπάρχει ένα ζήτημα που δεν έχει ξεκαθαρίσει σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, που έχει να κάνει με τον τρόπο και πώς θα γίνει αυτή η εκτέλεση. Η ΔΕΙΑΚ, δηλαδή να βρεθεί κάποια φόρμουλα μέσω της ΔΕΙΑΚ που έχει δικά της συνεργεία, να φαινόταν ότι κάνει αυτή τις αποκαταστάσεις. Μιλάμε τώρα μεταξύ. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπορώ, είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνεται μετακύληση του κόστους από το Δήμο στην εταιρεία του ή από την εταιρεία του στο Δήμο και αντίστοιχα. Η ΔΕΙΑΚ είναι υπεύθυνη να κάνει αποκατάσταση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το νερό και με την αποχέτευση στα όρια του Δήμου Κορινθίων και μέχρι εκεί. Αυτή είναι η δική της αρμοδιότητα. Αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά πιστεύω ότι ανοίγοντας τώρα ο καιρός και καλώς εχόντα των πραγμάτων, έχοντας λυθεί κιόλας και το πρόβλημα, αφού έχει λυθεί και το πρόβλημα με το πώς θα γίνει πλέον η διαδικασία της αυθυποστασίας, να προχωρήσουμε άμεσα στην επούλωση και στην βελτίωση του οδικού δικτύου. Όσον αφορά τους δύο κυκλικούς κόμβους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλά και έχω δει στα site να γράφονται διάφορα. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να έρθει να απευθυνθεί στην κατασκευαστική εταιρεία του Δήμου, η οποία είναι ο ανάδοχος του έργου, έτσι, και να πάρει ό,τι στοιχεία θέλει. Τα νούμερα που ακούγονται για 100 τόσες χιλιάδες ευρώ είναι παντελώς ανυπόστατα, και λέω το εξής. Το κοστολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα του ΑΤΟΕ για την κατασκευή των έργων, γιατί ξέρετε, τα έργα αυτά δεν κατασκευάζονται με τιμές εμπορικές, κατασκευάζονται σύμφωνα με τα επίσημα άρθρα. Όταν έχεις δηλαδή μια συγκεκριμένη εργασία, βάζεις το συγκεκριμένο
κωδικό που υπάρχει στα επίσημα άρθρα του Υπουργείου. Το κοστολόγιο λοιπόν για την κατασκευή και τον ηλεκτροφωτισμό και την ολοκλήρωση των κόμβων, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κόμβοι, γι' αυτό να μην βιαζόμαστε και να κρίνουμε και άλλοι εκδήλωση οι περισσότεροι, αν έρχεται, γιατί αυτό έβγαζε, έτσι, δεν είναι κάτι με το εργολαβικό όφελος, με το ΦΠΑ, με τα απρόβλεπτα που πρέπει να βάλεις μέσα σε μία μελέτη, για τον κάθε κόμβο ανερχόταν στις 53.000 ευρώ. Το σύνολο είναι 106. Αν εκεί θα βάλετε την έκπτωση που έδωσε η εταιρεία, η κατασκευαστική του Δήμου στη συγκεκριμένη δημοπρασία, την αφαιρέσετε. Και αν αφαιρέσετε και την έκπτωση που πήρε η εταιρεία από τον κατασκευαστή, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα δεν είναι εκεί. Το νούμερο μπορούμε να τα ακούσουμε. Εγώ θα έλεγα. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτό είναι αναλυθές και είναι και κακόβουλο. Μπορούμε όμως να μάθουμε σίγουρα. Από την κατασκευαστική. Μπράβο, η κατασκευαστική εταιρεία νομίζω ότι είχε δώσει 13-14% έκπτωση. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε στην κατασκευαστική. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έχει πάρει και έκπτωση για κάθε εργασία. Γιατί ζήτησε προσφορές για να πάρει κάποιος και να εκτελέσει άμεσα το έργο. Δηλαδή είναι έκπτωση συν έκπτωση. Άρα λοιπόν. Δεν ξέρουμε περίπου πόσο θα κοστίσουν αυτοί. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο. Έτσι, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ρωτήσετε την κατασκευαστική. Είναι περίπου το μισό κόστος. Μπορεί και λιγότερο. Ναι. Πότε θα μάθουμε το πλήρες νούμερο ώστε να γνωρίζουν οι κορυφή. Αυτό θα ρωτήσετε. Κύριε, θα ρωτήσετε στην κατασκευαστική εταιρεία και μπορεί να σας δώσει. Δηλαδή στην κυρία Σανδραβέλη και θα σας δώσω τα στοιχεία. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι μυστικά, προσέξτε, δεν είναι μυστικά. Σε αυτούς τους κόμβους τι προβλέπετε, δηλαδή, θα μπει κάποιο άγαλμα, τι θα γίνει εκεί. Όχι, δεν έχει προβλεφθεί να μπει κάποιο άγαλμα. Αυτή τη στιγμή είναι ο φωτισμός, είναι το να διαμορφωθούν οι συνδέσεις με τους γύρω δρόμους, είναι οι μετατοπίσεις που γίνανε και τα παρτέρια της Γεωργίου Παπανδρέου, ειδικά από ό,τι είδατε, φαγώθηκαν κατά μία έννοια. Έτσι δεν είναι. Είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος, ειδικά στην. Στη συνάντηση, στην διασταύρωση Πατρών και Γεωργίου Παπανδρέου, που εκεί υπάρχει πρόβλημα και το έχετε δει. Γιατί τα ασφαλτικά που είναι προς την προέκταση της Γεωργίου Παπανδρέου προς τη θάλασσα είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Άρα εκεί πρέπει να γίνει έργο που να τα φέρει στο επίπεδο που πρέπει, έτσι ώστε να είναι και πιο, αν θέλετε, προσβάσιμος, να είναι και πιο προσβάσιμος ο κόμβος. Δεν έχει διαμορφωθεί. Δεν έχουν μπει τα κολονάκια, δεν έχουν γίνει διαγραμμίσεις. Έτσι δεν έχει κλείσει το θέμα. Σαφέστατα. Μα τι είναι έργο, τα δύο έργα αυτά είναι έργα τα οποία υπήρχαν μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα και δημοπρατήθηκαν. Πώς, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πώς θα το κάναμε. Θεωρείτε ότι είναι έκτη πονηρού αυτά που ακούγονται τώρα. Κοιτάξτε, είναι και περίεργη κυρία, αν θέλετε την άποψή μου. Και βολεύει να ακούσει ότι όλοι είναι καταστημένοι. Ακριβώς, είναι. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος ξοδεύει 106.000 ευρώ. Ακριβώς. Είναι περίεργη κυρία. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει την εντός εισαγωγικών τη δουλειά του, την κριτική του, αν θέλετε. Τώρα, αν η κριτική είναι κακόβουλη, αν η κριτική είναι καλόβουλη, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι πρόκληση το να ακούγονται 106.000 ευρώ για αυτούς τους δύο κόμβους, τη στιγμή που είναι βομβαρδισμένοι όλοι οι κόμβους. Ξαναλέω πάλι, καταρχάς, δεν μπορεί κάποιος να κρίνει τους κόμβους πριν ολοκληρωθούν. Ένα το κρατούμενο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν μπορεί να πετάει στον αέρα νούμερα, παίρνοντας απλά και μόνο τους αγικούς προϋπολογισμούς που είχαν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και αν κάποιος ήθελε να κάνει και σωστά τη δουλειά του και να ασκήσει στη συνέχεια την κριτική του, καλό θα ήταν να έρχονταν στις υπηρεσίες, να ενημερωθεί, να μάθει τα πραγματικά κόστη και μετά να πει οτιδήποτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό είναι κάτι που έκανα και εγώ όταν είμαι δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. Και καλό θα είναι όλοι να ακολουθήσουμε, αν θέλετε, μια τέτοια διαδικασία, γιατί το να δημιουργούμε περισσότερη ένταση σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, έτσι, έξω στην κοινωνία, μόνο σωστό δεν είναι αυτή την εποχή. Ευχαριστώ πολύ.